Γεια σου, Παντελή μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε βλέπω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα και χαίρομαι πάρα πολύ που δίνω συνέντευξη στο Έψιλον. Πώς ξεκινήσατε? Από τότε είχα το μικρόβιο, περίπου 3,5 χρόνων, τόσο ήμουν, 4, τόσο. Από τότε μου είχε μπει το μικρόβιο, μετά έπαιξα παιδικά θέατρα και μετά στα 13 μου χρόνια έφυγα. Διότι οι καταστάσεις ήταν πάρα πολύ άσχημες, έφυγα με τα πλοία. Τη στιγμή που εγώ ταξίδευα μέσα σε αυτά τα πλοία, 13 χρονών, άλλα παιδιά παίζανε με την μπάλα τους. Εγώ έπαιζα με τα κύματα της θάλασσας και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και έτσι διαμόρφωσε ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι τέλειος, άψογος. Μετά δούλεψα σε πολλά καταστήματα, δούλεψα σε υποκάμισα, δούλεψα σε ρούχα, πάρα πολλές δουλειές. Μέχρι που ήρθε η στιγμή που μου δόθηκε η ευκαιρία να γίνω ηθοποιός. Δέχτηκα πολλούς πολέμους, με διώχνανε, με κάνανε. Δηλαδή δεν πέρασε και τόσο ευτυχισμένα αυτά τα χρόνια. Κάνουμε το καλύτερο επάγγελμα του κόσμου, αλλά δυστυχώς το κάνουμε ανάμεσα σε πολύ κακούς ανθρώπους. Βασικά εδώ στάτης, πουλά, πουλά μ' ακούς, εδώ στάτης, θα σου πω ένα ανεκδοτάκι να γελάσουμε, έτσι. Πολλοί κόσμος, όπως και εγώ ομολογώ, έχει την αίσθηση ότι κάνετε πολλές βιντεοτενίες, κάτι το οποίο δεν ισχύει, γιατί εσείς κάνετε πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Ναι, εγώ ποτέ δεν έκανα βίντεο. Ποτέ στη ζωή μου δεν έκανα βίντεο. Ό,τι έκανα ήταν ταινίες. Τι γίνεται ρε Γιώργο, χανόμαστε. Τι να κάνω μου λέει. Παρέλαβα καμένη γη, τι λέτε μωρέ. Ο ένας παρέλαβε καμένη γη, ο άλλος παρέλαβε χάος. Τώρα τι κάνετε ρε, τι κάνετε ρε. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός έχει αραβωνιαστεί τη φτώχεια. Αν μας αναγκάσουν να την παντρευτούμε, τότε τι θα κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, να ζητήσουμε διαζύγιο. Και το διαζύγιο ποιο είναι, να μην ψηφίσουμε αυτά τα κόμματα που μας κυβερνούν επί 50 χρόνια. Εγώ ήξερα, κυρίες και κύριοι, ότι στις φουρτούνες φαίνονται οι καλοί καπετανέοι, ενώ εδώ στις δικές μας θάλασσες τις φουρτούνες τις φέρνουν οι ίδιοι οι καπετανέοι. Οι ίδιοι καπετανέοι. Είχαμε ακουστεί και διάφορα πράγματα για μια συνέντευξη που δώσατε τηλεφωνική. Ναι. Ότι ο Στάθης Ψάλτης πεινάει, δεν έχει δουλειά κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Είχα την πρόθεση να μιλήσω εκ μέρους του λαού. Το πώς βλέπει τα πράγματα ο λαός. Και δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τον εαυτό μου από το λαό. Ήμουνα ένα με αυτό. Έγινα ένα και είμαι ένα. Δεν μπορείς να νιώθεις ωραία όταν ο άλλος τον βλέπω εγώ πάνω από το σπίτι μου που έρχεται στον κάδο των σκουπιδιών και κοιτάζει να φάει. Αναγκάστηκα να πω ότι και εγώ πεινάω με την έννοια τη φωνή του λαού. Βοηθώ ανθρώπους, σαφώς και βοηθώ. Από τη στιγμή που μπορώ και έχω, βοηθώ πάρα πολλούς ανθρώπους. Όπως και στο παρελθόν. Θέλω να μου πείτε πώς αντιμετωπίσατε το πρόβλημα υγείας που είχατε περάσει πριν από περίπου 1,5 χρόνο. Ήταν μια πάρα πολύ κακή, άσχημη στιγμή της ζωής μου. Εκεί έχασα τον κόσμο. Ποτέ δεν περίμενα ότι θα πάθαινα κάτι τέτοιο. Έπαθα ένα εγκεφαλικό. Το οποίο έφυγε η ζωή κάτω από τα πόδια μου. Το να είσαι παράλυτος, η δεξιά πλευρά, χέρι, πόδι και το στόμα, είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία. Εκεί είδα τι αξία έχει η ζωή. Και είδα πόσο μάτια είναι όλα. Τη γλίτωσα. Ήταν ότι ο Θεός ήταν δεξιά μου, ο χάρος αριστερά μου και είπε ο Θεός, όχι, δεν θα τον πάρεις. Εγώ θα συνεχίσω.
φοβήθηκα για τη ζωή. Φοβήθηκα για τους ανθρώπους που θα αφήσω πίσω. Πάμε σε ένα πολύ όμορφο κεφάλαιο της ζωής σας, στη Χριστίνα λοιπόν, τη γυναίκα σας, τον έρωτά σας. Από τη στιγμή που ήρθε η Χριστίνα στη ζωή μου, κατάλαβα τι σημαίνει έρωτας. Ένιωσα τι σημαίνει έρωτας. Και ένιωσα τι σημαίνει αγάπη. Και ένιωσα τι σημαίνει σεβασμός στην αγάπη. Και ένιωσα τι σημαίνει νιάξη για τον άνθρωπο που αγαπά. Βρέθηκε αυτό ο κορίτσι σε ηλικία 15 χρονών και μου τα άμαθε. Βεβαίως, η σχέση μας ολοκληρώθηκε στα 17. Δεν έχει σημασία. 15 την γνώρισα, στα 17 ολοκληρώθηκε η σχέση μας. Και μου τα άμαθε. Μου τα άμαθε αυτό το παιδί, γιατί ήταν αγνού παιδί. Η Χριστίνα ζήτησε ένα παιδί από το Στάθη Ψάλτη. Βεβαίως και ζήτησε, αλλά δυστυχώς εγώ δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν θέλατε, επειδή υπήρχε ήδη ένα παιδί από το... Υπήρχε ένα πρόβλημα από μένα. Βέβαια δεν της έδωσε αυτή την ευτυχία. Με αντιμετωπίζει πολλές φορές σαν παιδί. Δεν έχω παιδί, μου λέει, αλλά έχω σένα. Εγώ, επειδή δεν είχα μάνα επί της ουσίας, δηλαδή δεν ήταν χωρισμένη γονή, δεν το είχα βιώσει αυτό το πράγμα. Και το βίωσα με τη Χριστίνα. Δηλαδή, βλέπει και παιδί. Και αυτό είναι εξαίσιο. Η κόρη σας, η Μαρία, είχε θέμα με τη Χριστίνα λόγω του ότι είναι κοντά ηλικιακά? Όχι, ποτέ. Η κόρη μου δεν έχει τέτοια κόμπλεξ. Η κόρη μου είναι ένας ανώτερος άνθρωπος. Είδαμε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ήταν να συνεργαστείτε με μια κυπριακή εταιρεία για μια εκπομπή στην Κύπρο. Ναι. Και τελικά, ενώ έγινε μια πρώτη συμφωνία, την αφαιρέσατε μέσω ενός γραπτού μηνύματος. Καταρχήν δεν ήταν εταιρεία. Ήταν ένα άτομο, ένας άνθρωπος, ο οποίος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: θέλω να κάνω ένα σύριαλ. Είμαι και παραγωγός, είμαι και σκηνοθέτης, είμαι και συγγραφέας, είναι όλα. Λέω: εντάξει, γιατί όχι, δεν είναι αυτό. Μου λέει να γυρίσουμε τον πιλότο. Λέω βεβαίως να γυρίσουμε τον πιλότο. Και έβλεπα ότι δεν είχα κείμενα στο χέρι μου. Και του λέω στείλε μου τα κείμενα. Αυτό μου λέει όταν θα κατέβεις. Από ό,τι πληροφορήθηκα από συνεργάτες του, είναι ένας άνθρωπος, ο Γιάννης, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λέει πάρα πολλά. Είναι φλίαρος και ότι έχει κατεβάσει πολλούς ανθρώπους κάτω, τους βγάζει φωτογραφίες, μπαίνουν σε περιοδικά, μπαίνουν σε αυτό και στο τέλος δεν γίνεται τίποτα. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Στάθη Ψάλτη για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση και τους Ιάδες που μας φιλοξένησαν στον χώρο τους. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.